Νίκη και σήμερα με άλλη μια ομάδα που βρίσκεται βέβαια στις χαμηλές θέσεις βαθμολογίας. Πού πιστεύεις ότι κρύφτηκε ο αγώνας, μόνο στη δυναμική των ομάδων, διαφορά δυναμικής. Ναι, είχε διαφορά μεγάλη η ομάδα μας από την Άρτεμις. Σίγουρα πιο μεγάλη εμπειρία και θέλαμε την νίκη 100% πιο πολύ από την Άρτεμις. Αυτά, δεν έχει άλλο. Λοιπόν, η χρονιά τελειώνει θετικά, όπως ξεκίνησε άλλωστε. Όπως ξεκίνησε. Η ομάδα έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα αυτή τη στιγμή. Έχει κάνει πολύ μεγάλο βήμα, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμη, γιατί είμαστε ακόμη στο πρώτο γύρο. Έχουμε τρία παιχνίδια, τρία, δεν θυμάμαι. Για τον πρώτο γύρο είναι σχετικά εύκολα. Θα κρυφτεί στο δεύτερο γύρο. Εκεί πρέπει να είμαστε σοβαρές. Έχουμε πολύ δύσκολο πρόγραμμα από τον Ιανουάριο και μετά, γιατί ξεκινάει και το κύπελο. Αυτά, πιστεύω όλα να πάνε καλά, κάνουμε καλή προπόνηση, μας κρατάει. Το γεγονός ότι φέτος η ομάδα μεταφέρει στο δεύτερο γύρο τους βαθμούς σε αντίθεση με πέρσι, πιστεύεις ότι θα παίξει ρόλο φυσικά? Σίγουρα θα παίξει ρόλο, γιατί αν κρατήσουμε το αίτητο όπως έχουμε ξεκινήσει και δεν χάσουμε άλλα σετ, θα ξεκινήσουμε με δύο βαθμούς παραπάνω από το Παναθηναϊκό και θα έχουμε περιθώριο για στραβοπάτημα, χτύπα ξύλο, δεν θέλουμε στραβοπάτημα, αλλά λέμε τώρα, εντάξει, γίνονται αυτά και εκτός από το περιθώριο του στραβοπατήματος, χτύπα ξύλο, θα μπορούμε να παίξουμε λίγο πιο ελεύθερο. Δύο λόγια για τον κόσμο που είναι σε κάθε παιχνίδι εδώ. Για τον κόσμο δεν έχω λόγια να πω. Είναι φανταστικός. Είναι ο 7ος μας παίκτης, ο 13ος παίκτης. Χωρίς αυτόν λίγα θα καταφέρναμε. Και μια ευχή για το 2012 στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ. Ευτυχία, χαρά, χωρίς προβλήματα, αγάπη και να είναι μια οικογένεια όπως την έχω γνωρίσει. Ναι, ευχαριστώ.